Είναι η στιγμή που τα 6,3 Ρίχτερ προκαλούν τον πανικό στη Σιτία, με το σεισμό να γίνεται αισθητό σε ολόκληρη την Κρήτη. Έντρομοι οι κάτοικοι βγαίνουν από τα σπίτια τους και τα καταστήματα υπό το φόβο καταστροφών. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός ήταν εντάσσεως 6,3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 23 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου, με εστιακό βάθος στα 8,2 χιλιόμετρα. 6,3 Ρίχτερ ήταν η μέτρηση και από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και επίκεντρο 51 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σιτίας. Από τις πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν μόνο μικρές κατολιστήσεις σε κάποιο σημείο του οδικού δικτύου της Σιτίας, ενώ έχει καταρρεύσει μέρος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο χωριό Ξερόκαμπος, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ήμουνα στο σπίτι μου εκείνη την ώρα. Το σπίτι μου κουνούσε σαν ένα καράβι σε τρικυμία, δεξιά-αριστερά, τα έπιπλα όλα. Εγώ προσπάθησα να σηκωθώ να πιάσω το μικρό και με έριξε κάτω, γιατί το δάπεδο κινιότανε. Άνοιξαν πόρτες, έχουν πέσει πράγματα. Μόλις τώρα μπήκα σπίτι μου, έχουν πέσει πράγματα, έχω υλικές ζημιές. Ο εσεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην πόλη του Ηρακλείου, με τους πολίτες να βγαίνουν έντρομοι από σπίτια και καταστήματα τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες. Έχω φοβηθεί, γιατί γίνονται πολύ μαζεμένοι συνέχεια. Είναι λίγο τρομακτικό. Είναι. Και του ήταν προσλαμβάνομαι να αρχίσουν να πέφτουν κομμάτι. Τα φωτάκια αναβοσβήσανε μόνο τους, μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Είδαμε τις πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν και καταλάβαμε ότι γίνεται σεισμός. Ναι, ήμουν κάτω στο μαγαζί, στο υπόγειο. Λίγο. Τα 6,3 Ρίχτερ προκάλεσαν αναστάτωση και στον ήδη λαβωμένο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, με την κάμερα της Crete TV να καταγράφει τον πανικό στα πεζά. Μεγάλος ο πανικός και στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος να θυμάται τα ισχυρά Ρίχτερ της 27 Σεπτεμβρίου και την αναστάτωση να είναι δεδομένη υπό το φόβο νέων μετασεισμών. Αλλά όπως το νιώσατε κι εσείς εδώ, ήταν αρκετά έντονος. Έγινε πολύ αισθητό. Πάρα πολύ αισθητό. Πόση ώρα κουνιόμαστε μέσα. Τι άλλο να σας πω. Τα 6,3 Ρίχτερ που χτύπησαν κοντά στη Σιτία έγιναν ιδιαίτερα αισθητά και στην πόλη της Ιεράπετρας. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιο σεισμό είχαμε καιρό να αισθανθούμε στην Ιεράπετρα. Όλος ο κόσμος πανικοβλήθηκε, γι' αυτό βγήκε στους δρόμους. Ήταν δυνατός και είχε και διάρκεια. Με στο σπίτι. Και? Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο σεισμός, γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, για μια διάρκεια γύρω στα 30-35 δευτερόλεπτα, το οποίο, εντάξει, φοβηθήκαμε αρκετά. Είχε και πολύ μεγάλη διάρκεια, πάνω από 30 δευτερόλεπτα σεισμός ήταν. Φοβηθήκατε? Προφανώς. Λίγα λεπτά μετά τα 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις ακτές υπό το φόβο να υπάρξει μικρό τσουνάμι νότια και ανατολικά της Κρήτης.